Μια μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι στον Κεραυνό σε ένα παιχνίδι που μέχρι και το τέλος ξέραμε ότι οι δύο ομάδες έτρεχαν και τη διαφορά πέραν από την νίκη. Πώς το είδατε το παιχνίδι σήμερα, έτσι μια πρώτη δήλωση από εσάς για το πώς κύλησε το παιχνίδι από τη δική σας ματιά? Εμείς θέλαμε να κερδίσουμε σήμερα, ούτε οι πόντοι μας διέφεραν. Θέλαμε να κερδίσουμε για δύο λόγους, για να ισοβαθμίσουμε με την ΑΕΚ και με τον Κεραυνό στην πρώτη θέση, άσχετα με βάση τη διαφορά αν ήμασταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Αλλά ήταν η μοναδική ομάδα που φέτος δεν κερδίσαμε τον Κεραυνό και θέλαμε να δείξουμε στους εαυτούς μας ότι ναι, μπορούμε να κερδίσουμε και αυτήν την ομάδα. Μην ξεχνά, Συρόδοτε μου, ότι η Ανόρθωση είναι μια νέα ομάδα όσον αφορά για τον πρωταθλητισμό, για το πρωτάθλημα. Και θέλουμε να δείξουμε, πρέπει να καταλάβουμε ήδη πρώτα ότι μπορούμε να κερδίσουμε την ΑΕΚ και τον Κεραυνό, να το πιστέψουμε και μετά θα δούμε σε βάθος χρόνου αν τα καταφέρουμε να τους φύγουμε από την κορυφή. Το σημαντικό είναι συνεχίζουμε να κάθεχτε για το στόχο μας του δευτερού γύρου που ήταν να μείνουμε αίτητοι. Μέχρι στιγμής είμαστε, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια για να το ολοκληρώσουμε. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, δεν μπορούμε ούτε να ορεινοβατούμε, ούτε να πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι στο έδαφος για να πετύχουμε τους στόχους μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά, είναι εξαιρετικοί. Πραγματικά υπάρχουν και λόγια να εκφράσω αυτό που νιώθω για τα παιδιά. Ευχαριστώ επίσης τον υπέροχο μας κόσμο, ήταν απίστευτος και θα ήθελα αυτή την νίκη να την αφιερώσω και στη σύζυγό μου τη Ρέα που είναι στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους, είναι αφιερωμένη σε αυτή. Coach, να συνεχίσω πρώτα με το τελευταίο, να ευχηθούμε στην Ρέα κάθε καλό. Σήμερα πήρατε την πρώτη νίκη της Ανόρθωσης σε βάρος του Κεραυνού μετά το 1974. Πριν το 1974, για να είμαι ειλικρινής, τα στατιστικά είναι ακόμη χαμένα, δεν τα έχουμε συμπληρώσει ακόμη. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για την ομάδα σας σήμερα σε ένα πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό και για πρώτη φορά μετά από χρόνια βλέπουμε πάνω από δύο ομάδες να διεκδικούν τους τίτλους? Να σας πω κάτι. Χτίζουμε νίκη με νίκη. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε περισσότερο. Πολλές φορές με ρώτησε αν πηγαίνει η Ανόρθωση για πρωτάθλημα, ξέρεις ότι σου είπα ναι, θα σου πω σε καμιά περίπτωση. Συνόχι, αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια χτίζεις χαρακτήρα, χτίζεις νοοτροπία για να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να κερδίσουμε τον τίτλο. Μην ξεχνάτε, εντάξει, οι ξένοι μας είναι έμπειροι, όμως έχουμε και οι Κύπροι μας, οι περισσότεροι, 21, 22. Δεν ξαναζήσαν αυτή την κατάσταση και πρέπει μέσα από αυτές τις νίκες να τους δυναμώσουμε και ψυχολογικά αλλά και περισσότερο εγκεφαλικά να καταλάβουν ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Και coach, τελευταία ερώτηση και μετά θα ζητήσουμε βοηθήσει με τον Γιώργο τον Βάλσο. Να το εκεί μας περιμένει. Αγώνας Κυπέλλου, την Κυριακή, πάλι με τον Κεραυνό στο Στρόβολο. Αυτό το παιχνίδι, πολύ διαφορετικό, φαντάζομαι για όλους. Πώς θα το προσεγγίσετε? Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα κάνουμε λάθος να θεωρήσουμε ότι επειδή κερδίσαμε σήμερα Κεραυνό στην έδρα του, δεν είναι εύκολο να κερδίσει. Έχουμε μια μέρα να ξεκουραστούμε και τρεις μέρες να προετοιμαστούμε. Εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι αν θέλουμε να έχουμε τις πιθανότητες μας.